Να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά, καθώς η Τουρκία συνεχίζει να προβάλλει προκλητικές απαιτήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Αυτή τη φορά η Άγκυρα με Νόταμ ζητεί την αποστρατικοποίηση όλων των νησιών που βρίσκονται δίπλα στα τουρκικά παράλια από τη Σαμοθράκη ως το Καστελόριζο. Ταυτόχρονη σύνδεση με τους ανταποκριτές μας σε Τουρκία, Ανδρέα Ρομπόπουλο και Βρυξέλλες, Σαράντι Μιχαλόπουλο, ξεκινώντας με σένα, Ανδρέα, και αυτή τη νέα τουρκική πρόκληση. Μαλένα, η Τουρκία την τελευταία μέρα ουσιαστικά της ναύτεξ για το Ορούτς Ρεΐς εξέδωσε μία νότα και ζητάει ούτε λίγο ούτε πολύ για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ξεκινώντας από τη Σάμο μέχρι και το Καστελόριζο. Συμπεριλαμβάνει και τη Ρόδο και τη Χίο και τη Σάμο και την Τύλο, όπως βλέπουμε στο χάρτη, την Ικαρία, τα Ψαρά, τον Άγιο Ευστράτιο, ουσιαστικά όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να αποστρατικοποιηθούν. Παρόμοιες νότες είχε εξδώσει και στο παρελθόν τμηματικά για 2, 3 ή 5 νησιά. Το επαναλαμβάνει αυτό εν όψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίσιμης αυτής Συνόδου, όπου αναμένεται να συζητηθούν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τη δράση της στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι για αυτή την άφηξη του Ρούσε, η οποία λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι στιγμής δεν έχει ανανεωθεί, Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά η έρευνα στην περιοχή έχει ολοκληρωθεί. Άρα, αν όντως επιστρέψει το Ρούσεις για ανεφοδιασμό και αξιολόγηση των στοιχείων, όπως λέει κάθε φορά η Άγκυρα, θα πρέπει να δούμε αν αυτό θα είναι μια στρατηγική κίνηση εν ώψη της Συνόδου ή αν θα ακολουθήσει η επόμενη φάση. Δηλαδή, η πιθανότητα να στείλει ακόμη και ένα γεωτρύπανο στην περιοχή ή ακόμη χειρότερα, Μαριλένα, να εκδώσει άδειες για τις περιοχές του Τουρκολιβικού Συμφώνου, κάτι που μάλιστα μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει. Τώρα στις Βρυξέλλες, Σαράντι, έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα σκλήρινσης της στάσης της Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, αλλά η απόσταση μέχρι την επιβολή κυρώσεων είναι ακόμα μεγάλη. Έχουν αποφασίσει αν όντως θα προχωρήσουν σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας οι Ευρωπαίοι? Είναι ακόμα στον αέρα αυτή η συζήτηση, Μαριλένα. Πολλοί θεωρούν ότι χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, που έχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία και είναι παράλληλα επιφυλακτικές σε κυρώσεις κατά της Άγκυρας, είναι πλέον σε δύσκολη θέση αυτές οι χώρες, καθώς η Άγκυρα δεν έχει να παρουσιάσει κάτι θετικό στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να παρουσιάσει μια φιλιρινική εικόνα. Δεν αποκλείεται πάντως αυτές οι χώρες να παραμείνουν σιωπηρές και να εμφανιστούν λεγόμενοι λαγοί, όπως ο ακροδεξιός Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ή ο Βούλγαρος Μπορίσοφ, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι φίλοι, έχουν προσωπικές φιλικές σχέσεις με τον Ερντογάν. Πάντως, Μαριλένα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί επικοινωνιακά η Ευρώπη μια πιθανή νέα περίοδο χάριτο στο καθεστώς Ερντογάν, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι έχουν στείλει τελεσίγραφο στην Άγκυρα ότι μέχρι το Δεκέμβριο πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις, διαφορετικά θα ληφθούν μέτρα. Ανδρέα και Σαράντι, σας ευχαριστώ πολύ.